Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Δημήτρης βρίσκει στοιχεία που ενοχοποιούν τη Γαλανού για πολλά. Η Γαλανού προτείνει στον Δημήτρη και στην Αθηνά μια προωσμένη συμφωνία. Ενώ η Αλίκη προσπαθεί να βρει άκρη με τους γονείς της μικρής μετανάστριας, αλλά όλες οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές. Η Λίδα ευνηδιάζεται όταν ανακαλύπτει ότι ο καινούριος ασθενής που φροντίζει είναι αδερφός του Νικήτα. Η αντίδραση του Νικήτα θα την ευνηδιάσει ακόμη περισσότερο. Η Αθηνά είναι αμήλικτη με τον Στέφανο και του αρνείται να έχει οποιαδήποτε επαφή με το παιδί του στο μέλλον. Η Νέλη πιέζει τον Μιχάλη να της πει όλη την αλήθεια για το παρελθόν του. Ο Μιχάλης παραδέχεται στην Νέλη πως κάποτε ήταν μέλος μιας συμμορίας με έντονη παραβατική συμπεριφορά. Η Γαλανού εμφανίζεται στο τμήμα και καταθέτει όλη την αλήθεια για την εξαφάνιση του Αργύρ και τη σχέση που είχε με τον Μαρκάτο. Η Αλίκη κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τη μικρή Αζίζα, όμως όλα τα στοιχεία που βρίσκει ο Δημήτρης δείχνουν πως η μητέρα της είναι πιθανότατα νεκρή. Η Λίδα απογοητεύεται από τον Νικήτα που συνεχίζει να της λέει ψέματα για τον αδερφό του και τον λόγο που δεν της μίλησε ποτέ για αυτόν. Ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια, όταν βλέπει μπροστά του τον Σπύρο, τον άντρα που είχε χτυπήσει η συμμορία στην οποία συμμετείχε χρόνια πριν. Αυτό που αντικρίζει τον σοκάρει. Η Αλίκη αναστατώνεται όταν αντιλαμβάνεται ότι η Αζίζο κινδυνεύει ακόμη και μέσα στο σπίτι της. Ο Δημήτρης συνεχίζει την προσπάθεια να βρει τη μητέρα της μικρής, αλλά είναι φανερό πως οι συγκάτοικοι της κάτι φοβούνται και δεν μιλάνε. Την ίδια στιγμή, δηλώνεται η εξαφάνιση ενός δημοσιογράφου που φαίνεται να εμπλέκεται στην ιστορία της μικρής. Η Λίδα προσπαθεί να πείσει τον Νικήτα να μιλήσει στον αδερφό του. Η Αλίκη βρίσκει την γυναίκα στην οποία είχε εμπιστευθεί την Αζίζα η μητέρα της. Η Νέλη, στην άρνηση του Μιχάλη να της πει τι έχει συμβεί, αποφασίζει να το μάθει μόνη της και βρίσκει τον Σπύρο. Η αλήθεια που θα μάθει από αυτόν θα ανατρέψει ό,τι πίστευε μέχρι τώρα για τον Μιχάλη. Η Λίδα καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει χωρίσει τον Νικήτα από τον αδερφό του είναι πολύ σοβαρό, αλλά πιέζει τον Νικήτα για μια προσπάθεια συμφιλίωσης. Ο Δημήτρης και η Αλίκη προσπαθούν να βρουν άκρη με την Αζίζα. Ανησυχούν ότι η μικρή κινδυνεύει, γιατί ξέρει έχει δει κάτι που δεν πρέπει να αποκαλύψει. Η Αλίκη προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Η Νέλη πιστεύοντας τα λόγια του Σπύρου, κατηγορεί ευθέως τον Μιχάλη για το παλιό περιστατικό. Η Ελένη, ενώ περιμένει με αγωνία την έκβαση της υγείας του πατέρα της, παίρνει μια απρόσμενα γενναία απόφαση. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.